ορθοποιούς. Ναι, στα Κηχέα. Θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους ορθοποιούς. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφερόντουσαν στη διαδικασία στην οποία ακολουθήθηκε και φέτος από τον οργανισμό. Εμείς ακολουθούμε την νόμιμη διαδικασία. Χθες ήμουν πάλι στο ελεγκτικό συνέδριο και ξαναεπιβεβαίωσα με το ελεγκτικό συνέδριο αυτά που είχα και πέρυσι, καθώς και φέτος, και έχω κλείσει και ένα ραντεβού με τον πρόεδρο των Αρτοπιών για να πάμε μαζί στον Επίτροπο, έτσι ώστε να δει και ο ίδιος ότι η διαδικασία αυτή είναι μία και συγκεκριμένη. Θα ήταν πολύ εύκολο και για μένα και για τον οργανισμό να. Θα το θέλαμε ειλικρινά να μπορέσουμε να δώσουμε τα χρήματα στην τοπική μας αγορά. Εφόσον η διαδικασία προβλέπει μία ανάθεση σε έναν και μόνο προμηθευτή, ανάδοχο, πρέπει να το κάνουμε έτσι, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία και να γίνει νόμιμα. Πραγματικά θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και για μένα, το καταλαβαίνετε, να μπορέσουμε το χρήμα, να μπορέσει το ποσό αυτό να διανεμηθεί στους φούρνους της πόλης μας. Δεν γίνεται λόγω της νομοθεσίας. Ξεκάθαρα. Κύριε Ονίδη, εγώ άκουσα τον πρόεδρο να λέει ότι, να παραπονείται δηλαδή, και να λέει ότι η Δημοτική Αρχή ούτε καν συζήτησε το όλο ζήτημα μαζί μας. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, πραγματικά σε αυτό έχει δίκιο. Πέρσι τους καλέσαμε και τους εξηγήσαμε τι συμβαίνει. Κάλεσε όλο το Προεδρείο. Ήρθαν στο γραφείο μου και μέσα από την κουβέντα που κάναμε θεώρησα ότι είχαμε καλυφθεί. Γιατί τους εξήγησα ότι είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας. Εγώ θα πω ότι ήμουν λίγο ενοχλημένος. Τον μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Κίρινα, γιατί δεν φρόντισε να μου πάρει ένα τηλέφωνο να με ενημερώσει τουλάχιστον για ποιο λόγο προέβησε αυτές τις δηλώσεις. Γι' αυτό και του ζήτησα, το Σάββατο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, είτε σήμερα είτε αύριο να πάμε από το ελληνικό συνέδριο και να το ακούσει και ο ίδιος από την Επιτροπή. Κάνω ένα σχόλιο και εγώ για αυτό. Δεν έχω να προσθέσω επί της ουσίας κάτι στα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος, επειδή είναι μια κουβέντα που έγινε και πέρυσι. Και είναι και μια κουβέντα που θα γίνει ίσως και φέτος. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, πιστέψτε με, θα ήμασταν εξίσου ίσως χαρούμενοι με τους αρτοπιούς, αν μπορούσαμε αυτό το ποσό να το διαθέσουμε και να το κατανοούμε σε όλους. Θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί δεν θα θέλαμε να ακούμε παράπονα, και γιατί πραγματικά θα ήταν έτσι ίσως πιο δίκαιο. Από την άλλη όμως. Ζούμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα πολύ ασφικτικό και περιοριστικό πλαίσιο ως προς την νομοθεσία. Έγιναν προσπάθειες να αναζητηθούν άλλοι τρόποι έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν κατέστη εφικτό και δεν κατέστη δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις, αλλά οφείλουν όλοι να κατανοήσουν λίγο και το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαστε. Ο Δήμος, ο οργανισμός, λειτουργεί σε ένα πολύ ασφικτικό καθεστώς. Και κυρίως σε τέτοιου είδους ζητήματα οικονομικής φύσεως, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, όχι ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος, οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι έχουν και συγκεκριμένες ευθύνες. Έτσι. Αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα, το κατανοούμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να γίνει και μια κατανόηση και της άλλης μεριάς και των ζητημάτων που υπάρχουν. Δεν αφορά μόνο το ζήτημα των Κηχιών. Όλο το θεσμικό πλαίσιο, όλες οι αναθέσεις, όλοι οι διαγωνισμοί, όλα τα ζητήματα και το κρασί γίνονται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όλος ο Δήμος λειτουργεί έτσι. Θα έχετε δει ότι και έχουμε κάνει την εξής επιλογή, ότι όχι μόνο αυτό, η πλειοψηφία πλέον ακόμα και πολύ μικρών ποσών στο Δήμο γίνεται με δημόσια πρόσκληση. Για να υπάρχει η αίσθηση της. Όχι να υπάρχει αίσθηση, να υπάρχει διαφάνεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρακαλώ από όλους να δείξουν την δέουσα, πώς το λένε, κατανόηση και από εκεί και πέρα και τον Πρόεδρο να ενημερώσει τους επαγγελματίες στο βαθμό που μπορεί να το κάνει.